Συγκρατημένα αισιόδοξοι δήλωσαν μετά το πέρας της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο των Σερών οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων της Άνω Καμήλας και του Κωνσταντινάτου αναφορικά με τα αντισταθμιστικά ωφέλη που θα δοθούν από τον φυσικό αγωγό ΤΑΠ στις περιοχές από όπου διέρχεται ο αγωγός. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωπος της εταιρείας, ο Δήμαρχος Πέτρος Αγγελίδης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεόδωρος Σαραμπατζής και οι Αντιδήμαρχοι Σερών Ηλίας Γκότσης και Παντελής Χράπας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εκφράστηκαν αντιρρήσεις για τα χρήματα που θα δοθούν στις τοπικές κοινότητες. Ο πρόεδρος της Άνω Καμήλας αλλά και ο πρόεδρος Κωνσταντινάτου με δηλώσεις τους τόνισαν πως οι κοινότητές τους θα λάβουν μικρό χρηματικό ποσό σε αντίθεση με την κοινότητα Προβατά. Εγώ τους έχω πει ότι θέλω αλλαγή τα σώματα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τα οποία είναι παλιά και κλιματιστικά. Τα οποία είναι θέμα χρόνου. Τα έχουν παραγγείλει και πιστεύω σε 10 μέρες, 15 θα τα περάσουν. Το θέμα με την πλατεία μου, το οποίο θέλω να γίνει στα ποτό, επειδή υπάρχει μεγάλη διαδικασία τοπογραφικά και το καθένα, θα αργήσει λίγο. Αλλά υποσχετικά θα γίνει και εκείνο. Αλλά εκείνο που με ενόχλησε, δεν ξέρω αν το πει και ο Γιώργος, το εξής. Ενώ με λένε αυτοί 25 με 30 χιλιάρικα θα δώσουν εμένα, έτσι. Βλέπω σήμερα τον Προβατά τον δίνει 120 χιλιάρικα. Γιατί ο Προβατάς ήρθε ο πρόεδρος και τους είπε τα λόγια που έπρεπε να πει, γιατί έχει άνθρωπο άλλο. Και εμένα με κακοφάνηκε και τον Γιώργο από τον Κωνσταντινάτο. Με προβλημάτισε 120 χιλιάρικα. Για ποιο λόγο? Ζήτησα μία πλακόστρωση στον αύριο χώρο της Εκκλησίας και μια παιδική χαρά ενηλίκων, όργανα ενηλίκων να πω, γιατί παιδική χαρά δεν έχουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε άδεια. Αυτά εδώ λίγο θα καθυστερήσουν. Τέλος Αυγούστου θα γίνει το τεχνικό θέμα και από Σεπτέμβριο θα πάει στον ΤΑΠ, θα το αναλάβει ο ΤΑΠ για να το ολοκληρώσει. Με τα κλιματιστικά είμαι λίγο αισιόδοξος. Για τα άλλα δεν είμαι αισιόδοξος, γιατί θα μας πάρει και το χρόνο το καλοκαίρι, αυτά θα συζητάμε πιστεύω για την πλακώστρωση. Είναι σε εξέλιξη το θέμα, αφού ολοκληρώθηκε η μελέτη από την πλευρά της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, τώρα μπαίνει στην επόμενη φάση, ξεκινάει ο ΤΑΠ της διεργασίας για να προχωρήσει την υλοποίηση του έργου. Πολλά χρόνια πέρασαν όμως. Ολοκληρώθηκε το ΤΑΠ. Ναι, γεγονός είναι ότι υπήρξε κάποια καθυστέρηση, αλλά τώρα για τη δική μου την περίπτωση το θεωρώ εν μέρει λογικό, γιατί η τεχνική υπηρεσία ήταν βεβαρημένη με άλλες υποχρεώσεις. Και μελέτη και τη Δωρηλαίου. Ναι, τώρα δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, ας πούμε, για τη Δωρηλαίου. Τι ζητάτε? Θα μας κάνει την ανάπλαση της εισόδου του Προβατά. Τώρα ένα άλλο θέμα που έχω, όπως ξέρετε, ο Προβατάς έχει μεγάλο πρόβλημα με την όδευση του αγωγού από εκεί. Ακόμη οι αγρότες ταλαιπωρούνται, δεν μπορούν να περάσουν ακόμη από τα χωράφια τους, να πάνε στο αγρόκτημά τους. Υπάρχει θέμα σοβαρό και επίσης υπάρχουν και κάποιοι δρόμοι οι οποίοι θα πρέπει να επισκευαστούν. Ήταν ασφαλτοστρωμένοι και δεν έχουν αποκατασταθεί. Υπάρχει και για εκεί η δέσμευση, αλλά δεν είναι εδώ, πρέπει να σημειώσω ότι δεν είναι θέμα του ΤΑΠ. Είναι περισσότερο της ανάδοχης εταιρείας, η οποία πραγματοποιεί το έργο και η οποία υποσχέθηκε ότι κάποια στιγμή θα το κάνει. Βέβαια καθυστερεί πάρα πολύ. Εδώ πρέπει να πω ότι υπάρχει θέμα πραγματικά. Η σύσκεψη έγινε και κλεισμένων των θυρών με τον Δήμαρχο Σερέων Πέτρο Αγγελίδη να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση των ανταποδοτικών οφειλών από πλευράς του ΤΑΠ. Υπάρχει πολύ μεγάλη γραφειοκρατία στον ΤΑΠ. Μπορώ να σας πω ότι και εκπλήσωμαι γι' αυτό. Μεγαλύτερη γραφειοκρατία και από το ελληνικό κράτος έχει το ΤΑΠ. Ειλικρινά εκπλήσωμε. Για να πάρουν μία απόφαση πρέπει να πάρουν την έγκριση των κεντρικών τους γραφείων που είναι στην Ελβετία. Και είναι υπεύθυνη φυσικά για όλη τη Βόρεια Ελλάδα που ξεκινάει από την Θράκη μέχρι την Δυτική Μακεδονία. Με αποτέλεσμα αυτές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες να φέρνουν καθυστερήσεις. Το παραδέχθηκε άλλωστε και ο εκπρόσωπος του ΤΑΠ ενώπιον όλων, ενώ κάποια πράγματα τώρα περιμέναμε να τελειώσουν μέσα στον Ιούλιο, παραδέχθηκε ότι λόγω φόρτου εργασίας δεν μπορέσανε να τις τελειώσουν. Όλες οι χορηγίες πιστεύω το αργότερο μέχρι Οκτώβριο-Νοέμβριο να έχουν τελειώσει, εκτός από τα πολιτιστικά κέντρα Μητρουσίου και κάτω Μητρουσίου και Μονοκλησιάς, που πρέπει να προηγηθούμε εκεί εμείς. Επαναλαμβάνω, τώρα ξεκινήθηκε κατά το
Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η εργολαβία. Μόλις τελειώσουμε εκεί αυτά που θα κάνουμε εμείς από τη δική μας πλευρά, θα ακολουθήσει ο ΤΑΠ.